Λοιπόν, και η έκπληξη που σας υποσχεθήκαμε. Η ανακοίνωση μάλλον που σας κάναμε, γιατί πλέον το ξέρετε όλοι, τα μηνύματά σας έχουν κατακλείσει εδώ το στούντιο. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη τιμή να έχουμε εδώ στον αέρα του NG Radio την Κατερίνα Νικολαίδου. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ξέρουμε ότι είσαι στο τρέξιμο τώρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που διέθεσες αυτόν τον χρόνο για να βγεις. Γιατί πραγματικά πρέπει να σου πω καταρχάς δύο πράγματα. Το ότι συνέπεσαν οι δύο αυτές παγκόσμιες πρωτιές, δεν μπορώ, το λέω και το ξαναλέω, γιατί εμείς τουλάχιστον ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό που μας έχει συμβεί. Και ήθελα να σε ρωτήσω εάν το ίδιο συμβαίνει και σε σένα. Όχι, βασικά δεν έχω καταλάβει καν τι έχει γίνει. Ήταν μία νίκη και που... γιατί έχουμε πάρει μετάλλιο ως παγκόσμιο, αλλά και συγχρόνως γιατί έχουμε πάρει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε είναι δύσκολα πράγματα μαζί. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ πρέπει να σου πω ότι βλέποντας τον αγώνα, είχαμε μείνει όλοι με την ανάσα κομμένη. Δεν ξέρω, ήθελα να μου πεις εσύ βέβαια, αν θεωρείς ότι ήταν μάλλον ένας δύσκολος αγώνας, έτσι, ήταν μια δύσκολη διάκριση. Ήταν πάρα πολύ δύσκολος αγώνας. Είναι το πιο δύσκολο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Πρώτη φορά είχε ρεκόρ συμμετοχών, είχε 1.300 αθλητές από όλες τις χώρες. Και πρώτη φορά νομίζω βλέπαμε σε τελικούς να πηγαίνουν βάρκες και στα 2 χιλιόμετρα μαζί. Γι' αυτό έγινε μαζί με εμάς. Ήμασταν τρεις βάρκες για δύο μετάλλια. Πραγματικά, ειλικρινά θυμάμαι το βίντεο και ακούω και τα λόγια σου και έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Γιατί πρέπει, φαντάζομαι, να έχει απίστευτα μεγάλη ένταση και αγωνία όλο αυτό. Εσύ τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό που σας οδήγησε τελικά στη νίκη? Ήταν η πίστη σας? Επειδή θέλαμε τόσο πολύ την πρόκληση και ότι πιστεύαμε στον εαυτό μας ότι μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Έτσι, πολύ πολύ. Όπως από πίσω είχαμε την προπόνηση και τη σωστή προετοιμασία. Δεν ήμασταν προπόνηση και πήγαμε για διακοπές. Βέβαια. Αλίμονο. Αλίμονο. Χωρίς σκληρή δουλειά δεν γίνεται τίποτα. Ούτε κι εμείς πήγαμε διακοπές, πρέπει να σου πούμε, όλο το καλοκαίρι. Δηλαδή ήταν λίγο παράλληλα τα πράγματα. Εσύ αισθάνεσαι ότι έφερες κάτι για την Ελλάδα? Που είμαι σίγουρη ότι θα αισθάνεσαι περήφανη. Νομίζω ότι ήδη πάνω από που έχω λάβει από τους συμπολίτες μου από την Κατερίνη, γιατί είμαι από Κατερίνη, και από όλη την Ελλάδα, νομίζω ότι τους κάνω πολύ περήφανος. Γιατί οι κυρίες που διανύουν είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Και όταν παίρνουμε μετάλλιο και ειδικά πηγαίνουν αθλητές της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι μεγάλη επιτυχία για τη χώρα. Βέβαια. Και φαντάζομαι ότι και η συγκίνηση, τα συναισθήματα που ένιωσες επάνω στο βάθρο πρέπει να ήταν πολύ έντονα επίσης, Μπορώ να πω ότι έκλαιγα. Είναι απόλυτα κατανοητό, δεν το συζητάω καθόλου. Ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Είπες πριν ότι ήταν η πολύ σκληρή προπόνηση που σίγουρα συντέλεσε κατά ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό στην επιτυχία. Ήτανε όλα εύκολα στην προπόνηση, δηλαδή υπήρξαν δυσκολίες διαδικαστικές, είτε το να βρείτε τις κατάλληλες συνθήκες για να προπονηθείτε και εσύ και η Σοφία? Σίγουρα πάντα υπάρχουν δυσκολίες. Ευτυχώς η ομοσπονδία μας προσπαθεί για το καλύτερο κάθε φορά. Από θέματα εξοπλισμού και αυτά είμαστε πλήρες, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, η αλήθεια είναι. Η προετοιμασία μας το χειμώνα ολοκληρώνεται μέχρι το Μάιο στο Ολυμπιακό Πεδιοδρόμιο. Και το καλοκαίρι συνεχίζουμε στην Καστοριά, στους καλοκαιρινούς μήνες. Ποποτέλεια. Ήταν οι επόμενες δύο ερωτήσεις μου. Αν υπάρχει κάτι γενικότερα σας λείπει, που σας λείπει ή χρειάζεστε από άποψη συνθηκών ή εξοπλισμού κτλ. Και αμέσως μετά θα σε ρωτούσα για τα επόμενα βήματα, δηλαδή καλά για τους Ολυμπιακούς δεν το συζητάω. Αλλά μου απάντησες από μόνη σου και στα δύο. Όπω Κατερίνα, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βγήκες εδώ στον αέρα της εκπομπής μας. Ξέρουμε ότι είσαι πολύ από αεροπλάνο κατεβαίνεις, αεροπλάνο ανεβαίνεις. Διακοπές τώρα θα πας καθόλου? Θα πάω 5 μέρες στην Ολλανδία να χαλαρώσω. Ολλανδία? Δεν πειράζει. Έχεις παρέσει εκεί φίλους, οικογένεια? Ο φίλος μου κάνει ερωτηματικό. Να, πολύ και ωραία. Δεν καταφέραμε να βρεθούμε το καλοκαίρι, θα πάμε λίγο εκεί. Πω, τέλεια.
Τέλεια. Κατερίνα, και πάλι θερμά συγχαρητήρια. Μας έχεις κάνει... Μπορώ να πω δύο λόγια εγώ? Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μας και τους δικούς μας και τη Σοφία, οι οποίοι ξέρω ότι προσπαθούν πάντα για το καλύτερο. Είναι η μεγαλύτερη χορηγή μας. Έτσι, έτσι είναι. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την Εθνική Τράπεζα, η οποία είναι χορηγός της Ομοσπονδίας μας. Αλλά και την Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία είναι χορηγός της Βάρκας μας, ενώ και της Σοφίας. Νομίζω ότι αυτή την εποχή το να μπορείς να έχεις δύο χορηγούς είναι κάτι από πάνω πολυτέλεια. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι ακριβώς έτσι. Και σε τιμά ιδιαιτέρως που στις καλές στιγμές σου θυμάσαι να ευχαριστείς αυτούς που πρέπει. Και κυρίως και πάνω απ' όλα την οικογένειά μας, την οικογένειά σου δηλαδή βέβαια, και τη δική σου και τη Σοφίας. Ευχόμαστε και να σου πω την αλήθεια, ελπίζουμε να καταφέρουμε να βγάλουμε και την Σοφία στον αέρα κάποια στιγμή. Γιατί ένα άλλο πράγμα το οποίο πρέπει να σου πω, το οποίο προκαλεί έτσι ιδιαίτερη συγκίνηση, είναι ότι είστε πάρα πολύ μικρές στην ηλικία και οι δύο. Ναι, εγώ είμαι 23. Ναι. Η Σοφία είναι 18, πρέπει τελείωσε το σχολείο. Πόπο, δηλαδή είναι ασύλληπτο. Μπορώ να σου πω ότι για κοπηλεσία κάποιος να καταφέρει να πάει στα 19 του Ολυμπιάδα, νομίζω δεν έχει ξανασυλληπτεί ποτέ. Μα δεν υπάρχει. Ήταν η μοναδική 18χρονη που πήρε την πρόκληση από την κοπηλεσία. Καλά, απίστευτο. Δηλαδή είναι, τα συγχαρητήρια είναι εις διπλούν δηλαδή και είναι... Και αυτή είναι μια πρωτιά, πάρα πολύ μεγάλη. Και είναι, και είναι αυτό, είναι συγκινητικό να βλέπεις κόπους νέων παιδιών να ανταμείβονται με το παραπάνω. Δηλαδή, συμμετοχή στους Ολυμπιακούς νομίζω ότι είναι ένα όνειρο που βγαίνει πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα. Έτσι. Και από εκεί και πέρα έχουμε να έρθουν ανάλογες επιτυχίες και καλύτερες. Έτσι, έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Κατερίνα, ξέρω ότι τώρα βέβαια θα πας στις διακοπές, μετά θα έχεις μια πολύ σκληρή προετοιμασία και εντατική, αλλά παρόλα αυτά θα θέλαμε να παραμείνουμε έτσι σε επαφή και όποτε μπορέσεις και ευκαιρίσεις θα θέλαμε να σε έχουμε πάρα πολύ και από κοντά εδώ στο στούντιο. Ωραία, πολύ ωραία. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή, θα τα λέμε και διαδικτυακά βεβαίως, κάναμε εδώ τα αιτήματα φιλίας μας και όλα και θα είμαστε σε επικοινωνία. Και πάλι, και εμείς ευχαριστούμε και πάλι Κατερίνα μας, θερμά συγχαρητήρια και ευχόμαστε να τα περάσεις τέλεια στις διακοπές σου.